πω κάτι. Εγώ σας παρακολουθούσα όλο το καλοκαίρι με το Μουτσινά στην περιοδία. Καλά έκανες. Γέλαγα πάρα πολύ. Με ποιον από όλους? Τι εννοείς? Με ποιον γελούσες? Αυτό για την παρέα μόνο. Αυτό για την παρέα. Με τη Ματίνα Νικολάου κοινώς. Ναι, γελούσα με όλους σας. Ναι. Έχω μια πορεία. Τι έγινε σε αυτή την περιοδία με το Μουτσινά? Τι εννοείς? Τι ξέρεις? Δεν μπορώ να πω πολλά. Α, ούτε εγώ. Είναι ωραία, οι περιοδίες αρέσουν, ναι. Μ' αρέσουν πολύ οι περιοδίες, ναι. Ήταν δύσκολες λόγω του παιδιού? Πάρα πολύ. Όχι, δεν ήταν δύσκολο λόγω του παιδιού, ήταν δύσκολο γενικά. Τι τύπος είναι ο Νίκος? Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή θεωρώ ότι θα μπορούσες να κάνεις μια εκπομπή με τον Νίκο. Να είσαι. Μου το έχουν ξαναπεί αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να δουλέψω ξανά με τον Νίκο. Είναι δύσκολος. Δεν νομίζω ότι ταιριάζουμε τελικά πάρα πολύ. Τι εννοεί, είστε τσακωμένοι? Όχι, πες τα όλα σε μένα, εδώ. Δεν τσακωνόμαι, όχι, δεν είμαστε τσακωμένοι, αλλά θεωρώ ότι. Δεν νομίζω θα ξαναδουλέψουμε μαζί. Δεν πέρασε καλά στην περιοδία? Δεν μπορώ να σου πω παραπάνω. Αυτό σου λέω αυτό, δεν σου κάνει. Κύριε, δηλαδή. Έχω μάθει να λέω ψέματα στη ζωή μου, δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά είμαι ειλικρινής και σου λέω αυτό. Τίποτα άλλο. Δεν έγινε κάτι, δεν μπορώ να σου πω παραπάνω. Όχι, δεν όχι. Έγινε τίποτα, αλλά όλα καλά. Ναι, την εκπομπή την είδε, αρέσει? Δεν την είδα γιατί είμαι εδώ συνέχεια. Είσαι εδώ συνέχεια, έχει σχέση τα δίκια σου. Για να είμαι συγκεκριμένη. Εγώ τον Νίκο του βγάζω το καπέλο στη δουλειά, έτσι. Είναι πάρα ναι. πολύ ωραίο αυτό που κάνει. Δεν έχω κάποιο θέμα με τη δουλειά του. Βρε, το κατάλαβα τώρα σε μένα, θα πει τώρα εδώ πέρα, δηλαδή. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό ο διάλογο δημοσιογράφου, δεν υπάρχει. Τόσο σε μένα τώρα θα το πει τώρα. Αυτά το κέντρο.